χθες το απόγευμα σε μια ευρεία σύσκεψη. Αποφασίσαμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι. Ζητήσαμε από τις πλειοκτήτριες εταιρείες που έχουν δρομολόγια πλοίων στα, κυρίως στα τρία με μεγάλα νησιά που έχουν το μεγαλύτερο φόρτο, δηλαδή στην Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο, να μην εξαντλούν το δυναμικό, τη δυναμικότητα, τη μεταφορική τους δυναμικότητα, να κόβουν δηλαδή λιγότερα εισιτήρια. Ναι, αλλά έτσι δεν θα επιβαρυνθούν τα νησιά, κύριε Υπουργέ. Θα σας το πω. Και ταυτόχρονα να έχουμε τα τρία διαθέσιμα πλοία τα ναυλωμένα, το ένα στην Μυτιλίνη, το άλλο στη Χίο και το άλλο στη Σάμο, για μία ή δύο ή τρεις μέρες να λειτουργούν ως χώροι διαμονή ταυτοποιημένων μεταναστών και προσφύγων, ως ξενοδοχειακή χώρη δηλαδή, μέχρι να αναχωρήσουν προς τον Πειραιά. Και μετά τι, είναι, κύριε Υπουργέ? Είναι μια ελεγχόμενη σχετική επιβράδυνση μικρής κλίμακας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρύνουμε τα νησιά. Mm-hmm. Όπου υπάρχουν φαινόμενα ιδιαίτερης επιβάρυνσης θα τα διορθώνουμε. Είναι διαρκώς παρακολουθούμενο αυτό το σχέδιο και με δυνατότητες διορθωτικών κινήσεων, ώστε να επιβραδύνουμε σχετικά λέω πάντα, αυτό το τριήμερο την μετακίνηση. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάμε για τα νησιά, είναι αλήθεια ότι προ λίγων ημερών σε μια σύσκεψη που είχατε στο Υπουργείο για το προσφυγικό, εσείς προτείνατε να χρησιμοποιηθούν και κάποιες βραχονησίδες ή και κάποια νησιά κατοικημένα μικρά για να πάνε εκεί προσωρινά οι πρόσφυγες? Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια πρόταση ποτέ. Το γράφει και ο Γιώργος Παπαχρήστος στα νέα, βλέπω σήμερα. Έχει, δεν αξιολογώ ότι μπορεί να είναι μια πραγματική λύση, με δεδομένο ότι έχουμε και διεθνείς δεσμεύσεις και σε αυτό είναι ο ένας πυλώνας της στάσης που πρέπει να κρατήσουμε, να ανταποκριθούμε πλήρως στις διεθνείς δεσμεύσεις. Θα μπορούσε να είναι μια λύση αυτό, κύριε Υπουργέ? Τι λέτε? Όχι, γιατί αυτό απαιτεί υποδομές σε χώρες που δεν έχουν δυνατότητα να φιλοξενήσουν τέτοιες υποδομές. No. Δεν θα είναι μόνο τα νησιά, αφήστε το συμβολισμό, που τον αρνητικό που έχει κάτι τέτοιο. Εγώ μιλώ πρακτικά. Σε αυτά τα μικρά έρημα νησιά θα πρέπει να εγκαταστήσεις υποδομές, θα πρέπει να εγκλωβίσεις αστυνομικούς, λιμενικούς, βοηθητικά πλοία, και να μεταφέρεις από τα μεγάλα νησιά στα μικρότερα και μετά από τα μικρότερα αλλού, είναι ακόμα πιο περίπλοκο, πιο δυσκίνητο, πιο δύσκολο μια τέτοια λύση. Ποια μπορεί να είναι μια ρεαλιστική λύση, κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι τα σύνορα είναι κλειστά, οι εισρωές συνεχίζονται? Δηλαδή εδώ το πράγμα είναι μάλλον απλό το τι συμβαίνει, η περιγραφή της κατάστασης και πώς θα εξελιχθεί. Δείτε, αυτή τη στιγμή η αναβάθμιση και των πρωτοβουλειών στο διπλωματικό πεδίο, οι αντιδράσεις που ήδη γεννώνται στη συμπεριφορά των πέντε χωρών με επικεφαλή την Αυστρία, οι εξελίξεις που θα τις παρακολουθούμε και από σήμερα θα έχουν μια πιο συγκεκριμένη εξέλιξη. Έχει, κύριε Υπουργέ, πρακτικά κανένα τρόπο η Ελλάδα να αντιδράσει? Ή είμαστε έρμεο των αποφάσεων των υπολείπων? Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα και τι να κάνει πρακτικά πράγματα? Εντάξει, αυτό που λέτε δημιουργεί πρόβλημα στα νησιά. Σε λίγο θα τα ξαναφήσουμε ανοιχτά, θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Τι κάνουμε? Αν το πρόβλημα ήταν δυνατόν να το διαχειριστεί η χώρα μας μόνη της, θα μιλάγαμε τότε πραγματικά για άλλου είδους αντιμετωπίσεις. Αν δεν τον διαχειριστεί όλη η Ευρώπη αναλογικά και συνεργατικά, δεν μπορεί να υπάρχει λύση. Οπότε, ενώ αν το διαχειριστούμε όλοι μαζί, πράγματι οι λύσεις μπορούν να οργανωθούν και αυτό αποδεικνύεται και από τα δεδομένα και από τους αριθμούς και από τα πάντα. Όμως ξέρουμε η επιδείνωση πάντως της κατάστασης, κύριε Υπουργέ, επειδή είναι καθημερινή η επιδείνωση της κατάστασης και ακούσαμε χθες και τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, να λέει ότι αν σε 10 μέρες δεν λυθεί το πρόβλημα κινδυνεύει να καταρρεύσει η Σέγγεν. Εσείς τι λέτε από αυτού? Εγώ λέω ότι ακριβώς αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και διεθνές, ιστορικής σημασίας, και πρέπει να ενεργοποιήσουμε, και αυτό κάνουμε, όλες τις δυνατότητες για την αντιμετώπιση του. Δεν υπάρχουν συνταγές έτοιμες, ούτε μπορούν να υπάρχουν. Δεν υπάρχει μια λύση που θα την ανακαλύψουμε ψήνοντας το κεφάλι μας. Το πρόβλημα έχει περιγραφεί, τα δεδομένα είναι στο τραπέζι. Από κάθε πλευρά πρέπει να δούμε
η μεν Τουρκία να υποχρεωθεί να αναλάβει τις δικές της ευθύνες ώστε στο δικό της έδαφος να γίνεται ταυτοποίηση και κατηγοριοποίηση των προσφύγων. Εντάξει, αυτό είναι μια ευχή, δεν βλέπουμε να υλοποιείται κάτι τέτοιο. Μας λέτε... Δεν υλοποιείται, αλλά τα πράγματα, ξέρετε, οι ανάγκες προκύπτουν και οι ανάγκες επιτάσσουν και αναδεικνύουν και τις λύσεις. Εμείς ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, αν η Ελλάδα έχει κάποια όπλα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα στο τραπέζι. Βλέπω μια Ελλάδα απλώς να κάνει διαχείριση και αυτή με κακό τρόπο. Ούτε καν διαχείριση. Σωστή. Τι κάνουμε? Νομίζω ότι η Ελλάδα κάνει διαχείριση και παρεμβάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται από όλους. Εκτός από τις χώρες που έχουν ειδική σκοπιμότητα γιατί έχουν χαράξει την τακτική του εθνικού εγωισμού, αναγνωρίζεται ότι έχει σηκώσει το πιο μεγάλο βάρος από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, και το έχει σηκώσει με αξιοπρέπεια. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, αν δεν προκύψει κάποια λύση στην Ευρωτουρκική Σύνοδο, η Τουρκία χθες δεν μπήκε καν στον κόπο να στείλει τον Υπουργό της στις Βρυξέλλες για την προπαρασκευαστική Σύνοδο. Δεν έχουμε βάσιμους λόγους να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι. Έχετε άλλο σχέδιο εναλλακτικό? Κοιτάξτε τώρα, αν δεν προκύψει λύση, η ερώτησή σας με καλεί να απαντήσω ποια είναι η λύση. Καλύτερα να μην σκεφτόμαστε, έτσι πιστεύω. Είναι πιο σωστό να σκεφτόμαστε στο τι λύσεις υπάρχουν. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Mm-hmm. Πάντως η συνέχιση αυτής της ανεξέλεκτης κατάστασης, κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα και πριν, αλλά δεν το απαντήσατε. Μπορεί στην πράξη να καταργήσει τη συνθήκη Σέγγεν? Κοιτάξτε, στην πράξη το να καταργήσει τη Σέγγεν ήδη συμβαίνει. Όταν χώρες της σχετικής Ευρώπης κλείνουν τα σύνορα, ενισχύουν τους ελέγχους, ήδη αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει συμβεί. Όπως καταργείται η συνθήκη της Γενέβης, όπως καταργείται το Δουβλίνο 2 και 3, όπως πολλά άλλα. Είμαστε σε μια περίοδο που όλα έχουν που όλα ανακαθορίζονται. Στον Πειραιά τώρα, κύριε Υπουργέ, σκοπεύετε να κάνετε κάτι αυτό, πιο οργανωμένο? Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε για μια ακόμα φορά. Μάλιστα. Δεν ισχύει ότι θα μας διώξουν από τη Σέγγεν. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Τώρα έχουμε ξεπεράσει και αυτό το στάδιο. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση, από μένα τουλάχιστον. Στον Πειραιά έχετε κάποιο άλλο σχεδιασμό ώστε να είναι πιο οργανωμένα λίγο τα πράγματα εκεί, γιατί βλέπουμε και εκεί μια σχετικώς ανεξέλεγκτη κατάσταση? Όχι βέβαια, μην τη λέτε ανεξέλεγκτη. Στον Πειραιά και η αστυνομία, σε το λιμενικό σώμα, σε συνεργασία με την αστυνομία, με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία, αλλά και με πολύ σοβαρή παρουσία οργανωμένων αλληλέγγυων δυνάμεων, θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι και ο Δήμαρχος του Πειραιά και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, ο κ. Μόραλης και ο κ. Γαβρίλης και άλλοι δήμαρχοι της περιοχής καθημερινά συνεργούν και συμμετέχουν και ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι την τιμά η σύζυγος του Δημάρχου Πειραιά από χθες συμμετέχει στις λειτουργίες των ομάδων αλληλεγγύης και στην κοινωνική κουζίνα, και αυτό τιμά, είναι συμβολισμός, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίες οι συνέργειες από κάθε μεριά. Μάλιστα. Πάντως το λιμάνι του Πειραιά, εκτός από τη στιγμή που φτάνουν μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών, όλες τις υπόλοιπες ώρες σιγά σιγά όλα τα δεδομένα εξομαλύνονται. Μάλιστα. Και υπάρχει και σύντηση και διαμονή. Και φυσικά όταν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά, έγκυες. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Γαβρίλης προχθές δήλωσε ότι είναι θέμα ημερών να καταστεί μη διαχειρίσιμη η κατάσταση στον Πειραιά. Δεν φαίνεται να βλέπει ότι είναι υποέλεγχο τα πράγματα. Το καμπανάκι. Και καλά κάνει. Εμείς μαζί και με τον κύριο Γαβρίλη, μαζί με όλους, συνεργαζόμαστε ώστε να μην συμβεί αυτό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, και καλημέρα, σας ευχόμαστε. Ένα από τα μέτρα για να μην συμβεί αυτό είναι και αυτή η σχετική επιβράδυνση που σας περιέγραψα πριν, να το σχεδιάσαμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.